Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας από το αστυνομικό ρεπορτάζ, μια και έχουμε επιχειρήσει παντού στην περιφέρεια για την αποκάλυψη των συνεργών του αρχιτρομοκράτη Νίκο Μαζιώτη. Επιχείρηση έχουμε αυτή την ώρα και στο κέντρο της Καλαμάτας, στην οδό Πολυχάρους, θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος ο Κώστας Τσερετζούλιας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα από το κέντρο της Καλαμάτας, εδώ που εξελίσσεται εδώ και λίγα λεπτά επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων. Την οδό Πολυχάρους, όπως και εσύ είπες, να πούμε ότι είναι μια συντονισμένη επιχείρηση υπό τις οδηγίες πρώτα απ' όλα από την Διεύθυνση Μεσσηνίας και με εντολές που έρχονται από κεντρικά. Αστυνομικές δυνάμεις λοιπόν ερευνούν κατοικία στην περιοχή προκειμένου να αναζητήσουν στοιχεία ικανά που να συνδέουν την δράση του Νίκου Μαζιώτη. Να πούμε ότι στο όλο σκηνικό εμπλέκεται η Καλαμάτα, καθώς η σύντροφος του Νίκου Μαζιώτη, η γνωστή μας σε όλους Ρούπα, βρίσκεται, είναι από βλέπουμε, την Καλαμάτα. Βλέπουμε, Κώστα, τις φωτογραφίες μας έχετε στείλει. Είναι από την οδό Πολυχάρους, η οποία είναι αποκλεισμένη εκεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Και βλέπουμε και τους αστυνομικούς οι οποίοι αλεβαίνουν ουσιαστικά προς το οικείο διαμέρισμα της Πόλας Ρούπα. Βλέπουμε και την ταινία που έχει μπει εκεί, που έχει αποκλείσει το σημείο. Πολύς ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί για να δει τι γίνεται. Δεν έχει βρεθεί με κάτι μέχρι τώρα, ναι. Ήταν μια αστραπιαία ενέργεια η οποία και έγινε από τις αστυνομικές δυνάμεις, από το πουθενά θα λέγαμε. Μια συντονισμένη επιχείρηση που, να πούμε, Θέμη, γίνεται και σε άλλα σημεία της περιφέρειας, εκεί από όπου προσπαθούν να συλλέξουν το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το παρακολουθούμε. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή και εφόσον έχουμε κάποια νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να πούμε πάντως ότι γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι έχουν βρεθεί ικανά σημεία και στοιχεία σε διάφορες περιοχές. Μην ξεχνάμε, Θέμη, ότι και στο Δόριο, την ληστεία που είχε γίνει στην τράπεζα, υπήρχε και φαίνεται ότι υπήρχε συμμετοχή και εκεί από τον Νίκο Μαζιώτη. Γενικότερα είναι στοιχεία, σειρά στοιχείων που προσπαθούν να μπουν σε μία σειρά και να αξιολογηθούν από τις αστυνομικές αρχές. Αυτή είναι η πάμε σε εκτέλεξη επιχείρηση στο κέντρο. Πάντως, όπως ενημερώνουμε εγώ αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει κάτι το ανησυχητικό. Κάτι που να έρχεται ουσιαστικά σαν σημάδι για την εμφάνιση της Πόλας Ρούπα εδώ στην Καλαμάτα, και να τονίσουμε ότι αρκετές φορές και στο παρελθόν είχε ελεγχθεί η περιοχή. Το είχαμε αναφέρει και σαν ρεπορτάζ και στην εφημερίδα Σημερινή, με αφορμή και τις αστυνομικές επιχειρήσεις που είχαν γίνει στην περιφέρεια για τον εντοπισμό του Νίκου Μαζιώτη, που είχε βρει τις τράπεζες στην περιφέρεια και τις χτυπούσε. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Σωστά, σωστά, Θέμη, σωστά το αναφέρεις και εσύ. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε να δούμε, είναι πάντα στο επίκεντρο η περιοχή δεδομένη της καταγωγής. Τώρα από εκεί και πέρα όλα είναι σε πλήρη εξέλιξη και σίγουρα αναμένουμε αποτελέσματα από την ελληνική αστυνομία, η οποία τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αποδείξει ότι τα καταφέρνει και τα καταφέρνει σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε, να σημειώσουμε ότι η αντιτρομοκρατική ήδη κινείται σε διάφορα επίπεδα όσον αφορά την Αθήνα, προκειμένου να βρει εκεί πολλά περισσότερα, γιατί στο Μαρούσι βρέθηκε το σπίτι του Νίκου Μαζιώτη και αναζητούνται πλέον ίχνη των συνεργών του σε ολόκληρη την επικράτεια, σε ολόκληρη την περιφέρεια. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η επιχείρηση όσον αφορά την Καλαμάτα. Κώστα, θα είμαστε σε επικοινωνία. Πάμε εμείς τώρα στα υπόλοιπα. Σε μια κατανόητη απόφαση προχώρησαν περιφέρεια και ΠΕΔ, δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη. Απέκλεισαν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας τον εκπρόσωπο του επιμελητηρίου και με τον τρόπο αυτό απομάκρυναν και τη φωνή των επιχειρήσεων στον σημαντικό αυτό φορέα. Την ανάπτυξη για τον εαυτό τους κρατούν στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, καθορίζοντας μάλιστα και τους όρους που θα έρθει αυτή και αφήνοντας εκτός τη φωνή των επιχειρήσεων. Έτσι αποφάσισαν να μοιράσουν τις θέσεις μεταξύ τους, 5 μέλη της περιφέρειας και 2 μέλη της ΠΕΔ, αφήνοντας εκτός για πρώτη φορά εκπρόσωπο του επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Η κατάσταση αυτή σίγουρα προκαλεί πολλά ερωτήματα και χρήζει επεξήγησης για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι συνεχίζουν να βλέπουν τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό. Φυσικά για το ζήτημα αντίδραση υπάρχει από το επιμελητήριο Μεσσηνίας. Μπορώ να πω ότι πράγματι υπήρχε εκπροσώπηση στο παρελθόν. Τώρα με την καινούργια σύσταση του ΔΣ δεν υπάρχει το επιμελητήριο. Είναι 7 μελές το ΔΣ. Τα 5 μέλη είναι από την περιφέρεια και τα 2 μέλη είναι από την εκπροσώπηση των Δήμων. Βεβαίως η δική μας πρόταση λέει ότι δεν νοείται σε μια τέτοια αναπτυξιακή εταιρεία
να μην υπάρχει η εκπροσώπηση από το θεσμό που λέγεται επιμελητήριο, ο οποίος είναι εκπροσώπηση παραγωγικών τάξεων και έχει λόγο, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στην απασχόληση και απασχολεί τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις δραστηριότητες που έχει η αναπτυξιακή μεσαινίας. Για μας λοιπόν και η πρόταση η δική μας ήταν, του εκπροσώπου μας δηλαδή, ήταν ναι μεν πλειοψηφία η περιφέρεια να έχει, επειδή έχει και το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής, διότι συμμετέχει γύρω στο 65%, η Ένωση Δήμων γύρω στο 25-27%, τα ποσοστά μπορεί να είναι μικροδιαφορές προς πάνω κάτω. Εμείς συμμετέχουμε το 6,3 και με 0, το εργατικό κέντρο και ούτω καθεξής και άλλοι φορείς δηλαδή βασικά. Όμως ο φορέας που λέγεται επιμελητήριο θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχει μια εκπροσώπηση, διότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί και επιχειρηματίες που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Από την πλευρά του επιμελητηρίου αναμένεται να υπάρξει και έγγραφη αντίδραση και γνωστοποίηση της όλης κατάστασης με το αίτημα να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούνε. Βεβαίως θα κάνουμε και έγγραφη τοποθέτησή μας γι' αυτό. Πιστεύουμε ότι θα το δούνε θετικά. Δεν ξέρω βέβαια, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το δούνε θετικά, διότι έτσι συμβάλλουμε όλοι μαζί στην ανάπτυξη. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό το θέμα, γιατί η Αναπτυξιακή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής, συγκροτήθηκε το μεσημέρι σε σώμα με πρόεδρο τον Γιάννη Αργυράκη. Ο ίδιος πάντως ο πρόεδρος προχώρησε σε μια δήλωση που προκαλεί αίσθηση αναφορικά με το ζήτημα του αποκλεισμού του επιμελητηρίου. Την ανάπτυξη για τον εαυτό τους κρατούν στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, καθορίζοντας μάλιστα και τους όρους που θα έρθει αυτή και αφήνοντας εκτός τη φωνή των επιχειρήσεων. Έτσι συνεχίζει τα ενία της αναπτυξιακής εταιρείας ο Γιάννης Αργυράκης. Όπως τόνισε όμως για το θέμα που έχει ανακύψει με τον αποκλεισμό του εκπροσώπου του επιμελητηρίου Μεσσηνίας, ο ίδιος τόνισε πως πρέπει να προστατεύονται τα συμφέροντα του βασικού μετόχου. Με τα συμφέροντα των επιχειρηματιών και επαγγελματιών, τι γίνεται? Να είναι μέτοχοι πολιτικά, αυτοδιοικητικά όργανα, αλλά δεν πάβει να είναι ανώνυμες εταιρείες και δουλεύουν με σκοπό να υπάρχει πραγματικά επιβίωση της εταιρείας. Πρέπει να προστατεύονται τα συμφέροντα του βασικού μετόχου, ο οποίος είναι και ο βασικός πελάτης μας, δηλαδή. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, εκτός από τα προγράμματα Leader και ΟΠΑΑΚ, ο βασικός πελάτης της είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου. Η περιφέρεια δηλαδή συντηρεί για δικούς της λόγους που της προωθεί διάφορες δουλειές, μελέτες, προγραμματικές συμβάσεις κτλ. Έτσι η περιφέρεια, κατά κύριο λόγο και ΠΕΔ, αποφάσισαν να μην έχει εκπρόσωπο το επιμελητήριο Μεσσηνίας. Αυτό ουσιαστικά για τους ίδιους δεν είναι παράδοξο. Η ΠΕΔ διεκδίκησε και αυτή, και ορθά κατά τη γνώμη μου, και λέει εγώ διεκδικώ τις δύο θέσεις, τις θέλω. Εμείς έπρεπε τότε, αν έμπαινε το ζήτημα να πάει να εκπροσωπηθούν τρεις φορείς, θα έπρεπε να υποχωρήσει κάποιος. Η ΠΕΔ έβαζε και λέει ότι εμείς δεν δεχόμαστε το 1-1, ας το πούμε, ή θα πάρουμε τις δύο θέσεις ή θα υπάρξει πάλι έλλειψη εκπροσώπησης. Και είπαμε ότι η περιφέρεια, αν το θεωρείται έτσι, ναι, η περιφέρεια προκειμένου να μην εκπροσωπηθεί η ΠΕΔ, που είναι ένας σημαντικός εταίρος, ο πρώτος βαθμός, αποδεχθήκαμε το περιορισμένο 7 να πάει, ας το πούμε, το 5-2 το λεγόμενο. Αυτή ήταν η πραγματική και όχι κάποια διάθεση αποκλεισμού. Δεν είχαμε διάθεση αποκλεισμού, σημειώνει ο κύριος Αργυράκης, ωστόσο η πραγματικότητα αναφέρεται στο ότι έμεινε εκτός ο εκπρόσωπος του φορέα των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Τώρα, αφού το ζήτημα που προέκυψε είναι σοβαρό, σκέπτονται στο να αυξήσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπόν, αρκετά σοβαρό το ζήτημα, όχι απλά σοβαρό. Και να καλησπέρισουμε, έχουμε μαζί μας και τον οικονομικό υπόπτη του επιμελητηρίου, τον κύριο Δασμαρκόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Κύριε Μαρκόπουλε, έρχεται μια είδηση, μια εξέλιξη τέλος πάντων, που βγάζει εκτός από ένα σημαντικό φορέα, όπως είναι η Αναπτυξιακή. Μόνο και μόνο το όνομα του φορέα, Αναπτυξιακή, σηματοδοτεί πολλά, αλλά δεν περιέχει μέσα τις επιχειρήσεις. Δεν περιέχει μέσα τη φωνή των επαγγελματιών. Ναι. Μέχρι τώρα ήσασταν κι εσείς εκπρόσωπος. Μέχρι τώρα έχουν υπάρξει κι άλλοι εκπρόσωποι παραδοσιακά στο επιμελητήριο, μην το ξεχνάμε, και ο κ. Παπαδημητρίου. Ο κ. Παπαδημητρίου ήταν μέλος του ΔΣ της Αναπτυξιακής. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του επιμελητηρίου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μάλιστα. Για την ιστορία λοιπόν θα αναφέρω το εξής. Όταν έγινε η Αναπτυξιακή, με την συμμετοχή και του επιμελητηρίου και των άλλων φορέων που είναι
το Εργατικό Κέντρο, η Ένωση Συνεταιρισμών και η Ένωση Ξενοδόχων, όπου βέβαια εμείς είμαστε οι τρίτοι κατά σειρά μέτοχοι, αυτή τη στιγμή έχουμε το 6,3% της εταιρείας. Εκεί λοιπόν, στο εφταμελές συμβούλιο, που ήταν στην Ομαρχία ακόμα, υπήρχε στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπος του Μελητηρίου, ο κύριος Παπαδημητρίου, ο Σαλήρος, που ήταν τότε αντιπρόεδρος του Μελητηρίου και ήταν και αντιπρόεδρος στο ΔΣ. Μέχρι το προηγούμενο λοιπόν ΔΣ, τελευταία θητεία τριετής που έκλεισε τώρα και ανανεώθηκε, στο προηγούμενο λοιπόν ΔΣ μπήκε το θέμα από την Ένωση των Δήμων ότι εμείς θέλουμε τρεις στους 7. Είναι λογικό ότι ο πλειοψηφόρος μετόχος θέλει να έχει τουλάχιστον την πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 4. Όταν λοιπόν μπήκε ή 3 ή 0, δεν έγινε αποδεκτό αυτό από την προηγούμενη φορά από τον πλειοψηφούντα μέτοχο που ήταν η Νομαρχία, τώρα είναι η Περιφέρεια, και έτσι οι Δήμοι δεν έβαλαν κανένα εκπρόσωπο στο ΔΣ, ενώ έμεινε από τη μεριά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου. Προχθές λοιπόν που είχαμε τη Γενική Συνέλευση για την ανανέωση θητείας του καινούργιου ΔΣ, ο πλειοψηφόρος μέτοχος, όσο έχει το δικαίωμα, αποφάσισε να έχει την πλειοψηφία και πρότεινε 5 μέλη. Η Ένωση των Δήμων έθεσε το θέμα, τότε έλεγε 3 ή καθόλου, έθεσε το θέμα λοιπόν, λέει 2 ή καθόλου. Εγώ το θεώρησα σχεδόν εκβιαστικό αυτό το πράγμα και αντέδρασα όπως καταλαβαίνετε και λέω αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν. Για μένα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των φορέων ανεξαρτήτου των μετοχών που έχουν. Και έκανα μία πρόταση, την οποία θεωρούσα ρεαλιστική και είπα να έχει 4 ο πλειοψηφόρος σύμβουλος στην περιφέρεια, 2 η Δήμη και 1 το Μελητήριο. Με την οποία πρόταση συμφώνησαν και οι άλλοι μικροί μέτοχοι. Η κυρία Ικολάκου βέβαια ως εκπρόσωπος της περιφέρειας από την αρχή έθεσε το θέμα ότι πρέπει να εκπροσωπείται και να εκπροσωπούνται και οι Δήμοι και το Μελητήριο. Όταν όμως οι Δήμοι εκβιαστικά λένε ή 2 ή 0, μπήκε μπροστά και σε αυτό το δίλημα ότι αν δεν θα είναι κανένας από τους Δήμους και θα είναι το Μελητήριο και θα είναι μία δρά παραπάνω. Αυτά εγώ τα θεωρώ καθαρά, πώς να το πω τώρα, λογιστικά. Δεν μιλάμε πλέον για αριθμούς, δεν μιλάμε αν το δικαιούμαστε ή δεν το δικαιούμαστε. Σημασία έχει ότι πρέπει είναι να συμμετέχουμε όλοι. Είναι αυτονόητο. Μπορεί να μιλάμε για φορείς, δεν μπορώ να ακούω τη λογική του κύριου Αργυράκη, βασικούς μετόχους. Με ποιους μιλάμε βασικούς μετόχους όταν δεν αναφερόμαστε, η πολιτική της αυτοδιοίκησης δεν αναφέρεται στους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες, για ποιος είναι η ανάπτυξη τελικά. Κύριε Κανελόπουλε, δέχομαι την θέση μας ότι είμαστε μικροί μέτοχοι. Τι σημασία έχει. Όμως δεν μετράνε οι αριθμοί. Εγώ είπα το εξής, ούτε μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική. Δηλαδή, στους 7, όταν η περιφέρεια θέλει ενισχυμένη πλειοψηφία, συν 1, όχι 4, 5. Όταν οι Δήμοι λοιπόν θέλουν ή 2 ή κανέναν, 5 και 2, 7, ίσον 0 υπόλοιποι. Είχα κάνει πρόταση λοιπόν, επειδή υπήρχε το θέμα αυτό, έτσι και στο προηγούμενο, την προηγούμενη φορά που είχαν βάλει οι Δήμοι 3-0, υπήρχε, είχα κάνει την πρόταση λοιπόν εγώ τότε, να αυξηθούν τα μέλη του ΔΣ από 7 σε 9, για να μπορούν να εκπροσωπηθούν και οι υπόλοιποι μέτοχοι. Αυτό λοιπόν, ενώ τότε καταρχήν είχε γίνει αποδεκτό, στην πορεία δεν προχώρησε. Βέβαια τώρα η κυρία Νικολάκου δεσμεύτηκε, και επιμένω σε αυτό ότι δεσμεύτηκε, έτσι, δεσμεύτηκε ότι πράγματι θα το δει αυτό το θέμα, ότι πράγματι θα πρέπει να αυξηθούν τα μέλη του Συμβουλίου από 7 σε 9 για να μπορέσουν να εκπροσωπηθούν κτλ. Με τη λογική βέβαια λέει ότι πάντα θα μπήσαν, ναι, την πλειοψηφία ναι, αλλά όχι πάλι την ενισχυμένη. Και εγώ τους είπα το εξής. Εάν θέλετε πάλι εσείς την ενισχυμένη και που σε 9 γίνονται, θέλετε 6 εσείς και οι Δήμοι θέλουν 3, πάλι δεν θα εκπροσωπείτε κανένα. Αν δεν έχει νόημα να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να συζητάμε πλέον με αριθμούς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι σε αυτούς τους καιρούς, οι οποίοι είναι δύσκολοι και τρομακτικοί για όλους μας. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Πρέπει, κύριε Καραλόπουλε, να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση να τραβά προς τη μία πλευρά, το επιμελητήριο προς μια άλλη πλευρά. Και είδαμε, παρένθεση σε αυτά, είδαμε και το τι έγινε, για παράδειγμα, με τη Ryanair που δεν υπήρξε συνεννόηση. Και που στο τέλος το μάρμαρο θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις επαγγελματίες, δηλαδή το επιμελητήριο, για να υπάρχει γραμμή και να συνεχίζεται. Και εκεί το θέμα πάλι είναι απλό. Εάν θέλουμε να κάνουμε αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε, έτσι, γιατί εγώ πιστεύω στις καλές προθέσεις. Δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω στις καλές προθέσεις της κυρίας Νικολάκου και του κυρίου του Δήμαρχου Μεσίνης, του κυρίου Αναστασόπουλου, που εκπροσωπούσα τις φορείς τους. Έτσι, δεν μιλούσα προσωπικά. Έτσι, η κυρία Νικολάκου εκπροσωπούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις. Εγώ δεν δέχομαι την καλή πρόθεση, αλλά η καλή πρόθεση δεν πρέπει να αποδεικνύεται και στην πράξη.
Δηλαδή, όταν λέμε ότι πρέπει πράγματι να συνεργαστούμε όλοι, δηλαδή, αν δεν συνδέσουμε αυτή τη στιγμή όλες τις δράσεις που μπορεί να κάνει και η αναπτυξιακή της περιφέρειας και η αναπτυξιακή του πλητηρίου με την αγορά εργασίας, αν δεν συνδεθούμε οι επιχειρήσεις με όλους τους υπόλοιπους φορείς και τις δράσεις τους, πώς μπορεί να έρθει η ανάπτυξη? Πετε μου, μπορεί να έρθει η ανάπτυξη με τις επιχειρήσεις απ' έξω? Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Κάνω έκκληση αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ήρθα στην εκπομπή σας και να σας μιλάω. Δεν ήθελα να μιλήσω μόνο για το συγκεκριμένο θέμα. Ήρθα να κάνω έκκληση στους εκπροσώπους όλων των φορέων. Πλέον πρέπει να αναγνωρίσουμε ο καθένας τη σπουδαιότητα της ύπαρξης του άλλου, να την αποδεχθούμε και να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε σοβαρά όπως πρέπει αυτούς τους καιρούς. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε αυτά που πρέπει. Για το θέμα της Ράινερ, αν θέλετε να πω. Ναι, να πούμε μια τάξη. Για το θέμα της Ράινερ, γιατί είναι ενδιαφέρον. Υπήρξε, πιστεύω, μια παρεξήγηση. Λοιπόν, γιατί στη σύσκεψη που έγινε μια σύσκεψη με τον πρόεδρο του Μελητηρίου, τον κύριο Μανιάτη, και τους δημάρχους για το θέμα της δρομολόγησης των δρομολογίων της Ράινερ. Εκεί συμφωνήθηκε ότι οι Δήμοι θα συμβάλλουν στο κόστος αυτής της ενέργειας. Μπορεί να μην συμφωνήθηκε αποκλειστικά. Μπορεί να μην υποθήκανε αριθμοί. Εγώ δέχομαι και αυτό, ότι δεν υποθήκα. Μπορεί οτιδήποτε. Από τη στιγμή όμως που μπήκε το επιμελητήριο, επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, το κάναμε. Έγινε η προσπάθεια. Είχε αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα που είχε και που τα ξέρουμε όλοι. Βέβαια, δεν είναι κάτι που φαίνεται στην καθημερινότητα του καθενός. Έτσι. Αλλά το εγχείρημα αυτό πέτυχε. Αφού πέτυχε λοιπόν το εγχείρημα αυτό, δεν πρέπει αυτή τη στιγμή αυτό το κόστος να το επιμεριστούμε? Δεν αναλογία μας και εμείς επιμελητήριο. Θα το επιμελητούμε όλοι. Το επιμελητήριο δεν έχει δυνάμεις μόνο του. Είναι 60.000. Είμαστε ας πούμε 5 δήμοι και ένα στο επιμελητήριο 6. Εγώ έκανα μία πρόταση. Ωραία. Να βάλουμε λοιπόν από 10.000 ο καθένας. Έτσι. Για τους δήμους πιστεύω ότι δεν είναι τόσο σοβαρό αυτό το ποσό. Για το επιμελητήριο όμως 60.000 ολόκληρο το ποσό είναι ένα δυσβάστακτο ποσό. Εμείς από τα μέλη μας, στις φορές των μελών μας συνεργιόμαστε και με αυτές τις φορές προσπαθούμε, αφού πληρώσουμε τα έξοδά μας, τους υπαλλήλους μας κτλ., προσπαθούμε να ενισχύσουμε και κάποιες δράσεις, όπως είναι η χρηματοδότηση, αν δέτε, εν ολίγης αυτής της γραμμής, όπως είναι κάποιες εκθέσεις στο εξωτερικό να πάνε εξαγωγής μας κτλ., για να προβάλλουμε τα μεσσηνιακά προϊόντα, που από την πώληση των μεσσηνιακών προϊόντων το κέρδος αφορά όλους. Οι δυνάμεις του επιμελητηρίου είναι μικρές. Καλό λοιπόν και αυτή τη στιγμή από αυτή την εκπομπή, τους φίλους δημάρχους, να καθίσουμε κάτω, να τα βρούμε, να βάλουμε μαζί ο καθένας από λίγο βολό, να τακτοποιηθεί το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι λέω παράλογα πράγματα. Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι απλά και απλά κατανοητά. Απλά. Είναι απλά εμένα και εγώ τα βλέπω σαν επιχειρηματίας. Αυτά που σε αυτή τη χώρα δεν γίνονται κατανοητά και δεν κατανοητά. Τα βλέπω απλά γιατί έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε εμείς επιχειρηματίες. Απλά. Σωστό. Να σας ρωτήσω τώρα και για την κατάσταση, γιατί μιλάμε για μια ακόμα δύσκολη περίοδο για τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες. Και φαντάζομαι ότι βιώνετε και εσείς και στο επιμελητήριο. Έτσι από την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ δεινή θέση. Τα ξέρω όλος ο κόσμος, δεν είναι ανάγκη να τονίσουμε εμείς. Αυτή η παντελής έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει στην αγορά δημιουργεί πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα στην αγορά τεράστια τα οποία μπορεί ο καταναλωτής ακόμα να μην τα βλέπει. Και σας τα λέω από τα μέσα γιατί τα ζω καθημερινά. Μέχρι και λήψεις προϊόντων στα εποχιακά προϊόντα υπάρχουν και κάνουμε αγώνα, στην κυριολεξία αγώνα, να βρούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε προϊόντα εποχιακά συνήθως. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους καιρούς, εγώ πιστεύω ότι δεν μας μένει τίποτα άλλο. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρέπει να καταλάβουμε οι επαγγελματίες, πρέπει να καταλάβουμε οι καταναλωτές πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλος για τον όφελος της οικονομίας. Τα εσωτερικά προβλήματα που μπορεί να έχουν οι φορείς, όπως το επιμελητήριο, στα εσωτερικά του προβλήματα, ή όπως και οι Δήμοι ακόμα, και η περιφέρεια και όλοι, εσωτερικά. Αυτά είναι εσωτερικά προβλήματα, τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να λυθούν και να λυθούν στο εσωτερικό. Δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή για μικρά εσωτερικά, έτσι το τονίζω κύριε Καναρόπλε, μικρά εσωτερικά προβλήματα, γιατί το πες έτσι, γιατί το κάνεις έτσι, γιατί το πες αλλιώς, γιατί το πες έτσι. Αυτά λύνουν. Έτσι, αυτά μας έχουν φάει, γιατί όπως είπα την αρχή, να βρούμε αυτό που μας ενώνει, καθόμαστε να βρούμε γιατί το πες εσύ. Σωστά. Έτσι, κόκκινο και εγώ το λέω άσπρο. Σωστά, αυτό δεν, δηλαδή πρέπει, σωστή έκκληση που κάνει. Πρέπει πραγματικά, συγχωρέστε μου την επανάληψη, σας παρακαλώ, πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια πλέον για αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας με τις δυνάμεις που έχει ο καθένας, μικρές ή μεγάλες, να βοηθήσουμε να καθίσουμε κάτω. Το λέω επαγγελματικά, αν θυμόσαστε και σε παλιότερες εκπομπές. Ναι, όντως. Είχα μιλήσει για στρατηγικούς σχεδιασμούς. Δεν μπορούν να γίνονται τα πράγματα όλα άρπα κόλλα και στο πόδι. Πρέπει να κάτσουμε κάτω οι φορείς. Ποιοι είναι αυτοί οι φορείς? Η τοπική αυτοδιοίκηση, το επιμελητήριο,
Τι φορείς? Λοιπόν, να καθίσουμε κάτω και να κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της Μεσσηνίας. Με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Και όχι πρόθεσμους. Να μιλάμε με ποσοστά για να κάνουμε και να πούμε τι θέλουμε. Τι είδους ανάπτυξη θέλουμε αυτή. Τι είδους ανάπτυξη. Πώς θα την ολοκληρώσουμε έτσι. Και να πάμε όλοι μαζί. Σωστό αυτό. Σε περιοχές όπου οι φορείς οργανώθηκαν, συσπηρώθηκαν, συνενώθηκαν, έχουν επιτύχει θαύματα. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που μας μένει είναι αυτό. Η Μεσσηνία πραγματικά είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έχει μπροστά του δυνατότητες ανάπτυξης και μέσα στην κρίση αυτή που δεν τις έχουν άλλες περιοχές. Και εμείς αυτό το γάλα το χύνουμε, κύριε Καρόμπε. Αυτό το γάλα του χωρέου που μας έκανε η φύση, εμείς κάνουμε μια την καρδάρα και το χύνουμε. Μόνοι μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία. Μου δώσε ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας και να απευθυνθώ στους φορείς, στους επαγγελματίες και στον κόσμο. Ευχαριστώ πάντα. Σας ευχαριστώ. Για το ζήτημα της ΡΕΙΑ να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Πυλουνέστρος ήταν εκείνος που είχε πιστοποιήσει τη συμμετοχή του, έτσι, τουλάχιστον σε σχέση με τους άλλους Δήμους. Εντάξει, για να είμαστε έτσι ως προς το τεχνικό ζήτημα. Κοιτάξτε, δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά. Είναι απλά τα πράγματα. Ναι, δεν είναι αργά. Μπορούμε τουλάχιστον ότι έχουμε πολύ, πολύ λίγο καθένα. Δεν του φανεί κανένα. Κατάλαβε τώρα. Από λίγο καθένα. Δεν θέλω την πρόταση δική μου 10-10. Θα βρούμε μια πρόταση. Μια πρόταση θα τη βρούμε. Από λίγο ο καθένας. Εντάξει, και εμείς θα μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Άμα το ποσό το υπεριστούμε όλο εμείς. Όχι, αφεντός δεν έχουμε πρόβλημα οικονομικό αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε μειώσει τις φορές στο μέλλον. Σωστά. Όπως ήταν απέτηση όπως καταλαβαίνετε κτλ. Δεν θα μπορέσουμε να ξανασχοληθούμε με τέτοιες δράσεις. Οι οποίες εμείς τις θεωρούμε αναγκαίες. Εγώ μάλιστα τότε, το λέω και αυτό τώρα, δεν θέλω να περιαυτολογήσω να το πω. Τότε που είχε συχθεί το θέμα στο ΔΣ του Επιτελείου Μεσσηνίας, είχα πει, κάνοντας το γραφικό, και το εξής. Εγώ λέω, παιδιά, προτείνω, γιατί είχα μιλήσει για τις 50.000. Είχα πει ότι εγώ προτείνω, είμαστε λέω 180.000 Μεσσήνιοι, να βάλουμε ένα ευρώ καθένας. Ένα ευρώ καθένας, ίσως 180.000, να βάλουμε τρεις αεροπορικές γραμμές. Τόσο απλό είναι. Σωστό. Ένα ευρώ καθένας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Πάμε εμείς τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο για το βίντεο. Να δούμε έτσι κάποια χαρακτηριστικά πλάνα. Ήταν το πρώτο θέμα της ενημέρωσης αναφορικά με την έφοδο που έχει γίνει σε σπίτι εκείνου της Πολλές Ρούπα, επιχειρήσεις, εκτεταμένες επιχειρήσεις. Βλέπετε εσείς εδώ το σημείο, στην οδό Πολυχάρους. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το συγκεκριμένο σημείο. Βλέπετε και τους αστυνομικούς με τα όπλα αναχείρας, επιχείρησαν να βρουν κάτι, ψάχνουν παντού σε όλη την περιφέρεια για να βρουν συνεργούς του Νίκου Μαζιώτη, του αρχιτρομοκράτη Νίκου Μαζιώτη, αλλά και την Πόλα Ρούπα που αναζητείται στην Αθήνα και όχι μόνο, φαίνεται και στην περιφέρεια, ψάχνουν παντού να βρουν στοιχεία. Επιχείρηση λοιπόν και στην Καλαμάτα για την Πόλα Ρούπα, όπως σας ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή η τηλεόραση Best. Βλέπετε και εσείς τα χαρακτηριστικά πλάνα. Το τζιπάκι της Όπκεν αναχωρεί. Ήταν λίγο πριν 9 παρατέταρτο η ώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε αυτή η αστραπιαία αστυνομική επιχείρηση. Πάμε εμείς στα υπόλοιπα. Με το βλέμμα στραμμένο και στις εξελίξεις για την Ολυμπιαδό και τη δημοπράτηση του δεύτερου τμήματος της, που είναι από ό,τι φαίνεται ζήτημα ορών, βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Ο Απόστολος Κατσιφάρας μίλησε στην τηλεόραση Best, τονίζοντας πως δρομολογούνται οι θετικές εξελίξεις και ακολουθεί το τσακώνα καλό νερό. Θέμα ημερών είναι η δημοπράτηση του ημιτελούς άξονα Πάτρας Πύργου. Προχθές εγκρίθηκε για πρώτη φορά παρέκκληση από την νομοθεσία ώστε να μην είναι δυνατή η υπέρβαση του προϋπολογισμού του έργου, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να εγκριθούν και τα τεύχη δημοπράτησης. Ήμουνα στην Αθήνα και είχα επικοινωνία άμεση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Καρνές. Με διαβεβαίωσε όντως ότι είναι μέρα με την ημέρα η διακήρυξη, θα βγει στον αέρα, ο διαγωνισμός δηλαδή, για τη δημοκράτηση του έργου. Ήδη ολοκληρώθηκαν τα τεχνικά δελτία, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πέρασε από το τεχνικό συμβούλιο η μελέτη και τα τεχνικά δελτία. Άρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της δημοπράτησης. Περιμένουν ουσιαστικά να πάρει κωδικό. Αυτό που λέγεται να πάρουν ένα αριθμό, δηλαδή κωδικό πληρωμών από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι στο χρόνο που είπε το Υπουργείο, αν και έχουμε μια απόσταση από το τέλος Ιουνίου, έχουμε διανύσει ένα 15ήμερο, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι συνεπές στο νέο χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει. Δηλαδή, τις αμέσως επόμενες ημέρες η διακήρυξη
του διαγωνισμού θα είναι στον αέρα. Τις εξελίξεις παρακολουθεί από κοντά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο οποίος και μίλησε στην τηλεόραση Best. Ότι έτυχε η συγκυρία, οι μεγάλες αναπτυξιακές οδικές αρτηρίες που ήταν σε μεγάλη εκκρεμότητα για χρόνια στη χώρα μας, να είναι στο δυτικό άξονα της χώρας. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα έλλειμμα στην παραγωγική διαδικασία, στο συντελεστή, τον αναπτυξιακό της περιοχής μας. Χωρίς να ολοκληρωθούν οι δύο μεγάλες οδικές αρτηρίες, Ολυμπία Οδό και Ιόνια Οδό, αναπτυξιακό μέλλον δεν υπάρχει στο δυτικό άξονα. Δώσαμε αγώνα, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι. Αλλά κυριολεκτικά δώσαμε αγώνα για να υπάρχει επανεκκίνηση των έργων. Φτάνουμε κάθε φορά να πιούμε νερό στην Βρύση και πάλι δυσκολευόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία αγωνία μας. Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που κυκλοφορεί σήμερα στο διαδίκτυο και έχει να κάνει με αναφορικά με ένα ζήτημα που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που ενδέχεται να υπάρξουν σε Καλαμάτα και Σούδα. Υπήρχε ένα τέτοιο αίτημα, το οποίο δεν είναι καινούριο. Έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μάλιστα στον Έλληνα Υπουργό, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αθήνα, πριν από περίπου ένα χρόνο, στην συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Υπήρχαν διάφοροι σχεδιασμοί, οι οποίοι διαψεύδονται από πηγή που υπάρχει μέχρι τώρα, διαψεύδονται όσον αφορά την ύπαρξη των λεγόμενων UAV σε Καλαμάτα και Σούδα. Να δούμε. Φυσικά η συνέχεια είναι πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού υπάρχουν γενικότερα εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά είδαμε και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία. Πάντως για την ώρα διαψεύδονται οι οποιασδήποτε τέτοιες αναφορές που επανέρχονται, το τονίζουμε από το παρελθόν. Πάμε στον χώρο του πολιτισμού. Τώρα, Αυλέ άνοιξε χθες για το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού, Κωνσταντίνου Τασούλα, επιβεβαιώθηκε η στήριξη της κυβέρνησης στο θεσμό. Να την. Ωραία, πολύ ωραία. Παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού Κωνσταντίνου Τασούλα. Πραγματοποιήθηκε η έναρξη του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ο Υπουργός από την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα ξεκαθάρισε ότι το μέλλον του Διεθνούς Φεστιβάλ είναι κατοχυρωμένο πρώτον λόγω του κύρους του και δεύτερον λόγω της αμέριστης συμπαράστασης την οποία και έχει από την πολιτεία. Βρίσκομαι εδώ στην επέτειο, την 20η του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, μου είπε αν θες να εντυπωσιαστείς και αν θες να δεις πώς γίνεται η αποκέντρωση στον πολιτισμό, να πας να δεις το Μέγαρο Χορού και την 20η επέτειο του φεστιβάλ. Είναι εντυπωσιακό, είναι αξιέπαινο και είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και πρέπει να συνεχιστεί. Χάρη σε αυτό το θεσμό, γιατί έγινε θεσμός, η Καλαμάτα κατάφερε να καταγραφεί στο διεθνή χορευτικό χάρτη. Δεν υπάρχει σπουδαίος σύγχρονος χορευτής που να μην έχει περάσει από εδώ. Και αυτή η φάση στην οποία βρίσκεται αυτός ο σημαντικός θεσμός είναι φάση να αποτιμήσουμε τη μέχρι τώρα πορεία του και να κατοχυρώσουμε και το μέλλον του. Βρίσκομαι εδώ για να δηλώσω ότι το μέλλον του είναι κατοχυρωμένο πρώτα λόγω του κύρους του και εν συνεχεία λόγω της βοήθειας της πολιτείας την οποία θα έχει αμέριστη. Η κυρία Μαραγκοπούλου, η οποία μαζί με το Δήμο κάνει λαμπρή δουλειά εδώ, έγραψε πριν μια εβδομάδα κάπου ότι όλα πήγαν καλά, αλλά φοβάται μήπως έχουμε κάποια ανατροπή. Την είδα προηγουμένως και της είπα, ανατροπή είναι το γεγονός ότι κρατήσατε 20 χρόνια. Αυτό είναι ανατροπή. Γιατί στην Ελλάδα προσπάθειες διάρκειας δεν έχουμε πολλές. Άρα αφού πετύχατε την ανατροπή, δεν κινδυνεύετε από καμιά άλλη. Ο κ. Στασούλας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αποτελεί στήριγμα για το Διεθνές Φεστιβάλ, ενώ υπογράμμισε επίσης τον στόχο της κυβέρνησης για την πολιτιστική αποκέντρωση, η οποία και πρέπει να συνεχίσει στη χώρα. Η κυβέρνηση είναι στήριγμα σε αυτό το φεστιβάλ. Έχω δίπλα μου τον δήμαρχό σας, τον κύριο Νίκα, ο οποίος συμβολίζει αυτή την σπουδαία πολιτιστική πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία.
η κυβέρνηση θα φροντίσει ώστε αυτό το περίφημο έργο, το οποίο δεν απευθύνεται μόνο στην Καλαμάτα, απευθύνεται περίπου σε έναν πληθυσμό 400.000 κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου, να αξιοποιηθεί, και χαίρομαι που υπάρχει προοπτική ανάπλασης και του ευρύτερου χώρου, ώστε αυτό το πείραμα που ξεκίνησε πριν από χρόνια της αποκέντρωσης του πολιτισμού να εδραιωθεί και να διευρυνθεί στο μέλλον. Εμείς θα είμαστε πλάι του. Τέλος, απαντά σε ερώτηση σχετικά με την βιωσιμότητα του Μεγάλου Χορού, σημείωσε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας μελετούν και θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την μελέτη η οποία και έγινε. Η μελέτη, από ό,τι ξέρετε, ενδεχομένως παρεδόθη από την Εθνική Τράπεζα. Είναι μια μελέτη εμπεριστατωμένη. Παρεδόθη τον προηγούμενο μήνα. Εμείς έχουμε σκύψει σε αυτή τη μελέτη. Θα τη δούμε και θα αξιοποιήσουμε τα απορίσματά της. Τώρα, λαμπρή πρεμιέρα έκανε χθες βράδυ το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού στο Μέγαρο της Πόλης, που φόρεσε τα γιορτινά του. Ωστόσο, τα παράξενα δεν έλειψαν, με τα ερωτήματα να καταγράφονται. Το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας είναι πλέον γεγονός, καθώς έκανε την επίσημη έναρξή του. Η Καλαμάτα βρίσκεται ήδη στο κέντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Οι παραστάσεις έχουν χαρακτηριστεί και έχουν κριθεί ως ιδιαίτερα ποιοτικές, προσελκύοντας τα βλέμματα κορυφαίων του είδους. Είμαστε χαρούμενοι για την παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού. Πολλά χρόνια είχαμε να δούμε Υπουργό Πολιτισμού στην Καλαμάτα, στην έναρξη του φεστιβάλ, και κυρίως είμαι ευχαριστημένος για τα θερμά του λόγια, για τα ουσιαστικά του λόγια, όσον αφορά την πορεία του φεστιβάλ στο μέλλον και όσον αφορά στην βιωσιμότητα του Μεγάλου Χορού. Αντέξαμε στην κρίση. Νομίζω ήρθε ο καιρός, με τη βοήθεια της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, αλλά και όλων των φορέων της πόλης, να συνεχίσουμε μία πορεία που είχαμε ιδιαίτερα για το φεστιβάλ εδώ και 20 χρόνια. Είμαστε αισιόδοξοι και θα τα καταφέρουμε. Το 20ο φεστιβάλ πλέον η πραγματικότητα, σε ένα σύγχρονο κτίριο, το Μέγαρο Χορού Καλαμάτα, σε ένα στολίδι για τη Μεσσηνία. Να ευχηθώ πολλά πολλά ακόμα. Το 20ο φεστιβάλ Καλαμάτας φέτος, χορού, το οποίο γίνεται σε ένα φανταστικό κτίριο, πανέμορφο, και βεβαίως ο στόχος όλων μας νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτό το κτίριο να λειτουργεί όλο το χρόνο, όχι μόνο την περίοδο του φεστιβάλ, και να έχουμε με αυτόν τον τρόπο την προβολή της περιοχής, προσέλκυση τουρισμού και όλα τα θετικά ωφέλη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι το ότι φέτος ξεκινάει το φεστιβάλ μέσα από πολλές δυσκολίες, πολύ κόπο, πολύ προσπάθεια, και είναι το 20ο φεστιβάλ, είναι επαιτειακό φεστιβάλ με ένα πάρα πολύ σπουδαίο συγκρότημα, το Μπαλέτο της Ολλανδίας, που είναι ένα παγκόσμια καταξιωμένο συγκρότημα, και είναι πραγματικά μεγάλη τύχη πως σε τόσο δύσκολους καιρούς μπορούμε ακόμη να αντιστεκόμαστε και να κάνουμε πολιτισμό και να προσφέρουμε στον κόσμο, πιστεύουμε, ότι καλύτερο υπάρχει. Μια σημαντική ημέρα σήμερα για την Καλαμάτα, γιορτάζει 20 χρόνια δημιουργικής παρουσίας, και το σημαντικότερο γεγονός, το πολιτιστικό, νομίζω, για όλη τη Μεσσηνία. Την πρόταση που μας έκανε ο κύριος Νίκας εχθές για το θέμα της συνεργασίας με τη Λυρική, την Εθνική Λυρική που είμαι πρόεδρος της, είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε στο μέλλον. Εύχομαι καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Βέβαια, μέσα σε όλα και το λαμπρό γενικότερα κλίμα, έκπληξη σε όλους τους παρευρισκόμενους προκάλεσε η σύνθεση της πρώτης γραμμής των επισήμων κατά την διάρκεια του επαιτειακού ανοίγματος της αυλαίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού στην Καλαμάτα. Παρόλο που ήθιστε σε κάθε πρεμιέρα σε αυτή να κάθονται οι θεσμικοί φορείς και εκπρόσωποι, διαπίστωνε κανείς ανάμεσά τους να ξεχωρίζει η παρουσία πλούσιου ομογενή μαζί με τον σωματοφυλακά του, την στιγμή που άλλοι θεσμικοί και επιχειρηματίες κάθονταν πιο πίσω. Το ερώτημα απλάνεται στην πόλη για το τι σηματοδοτεί αυτή η κατανομή και αυτή η απροκάλυπτη εικόνα, καθώς πολλά είναι εκείνα που ακούγονται για τις εξυπηρετήσεις ή τις παραχωρήσεις που μπορεί να έχουν γίνει σε κάποιους. Αφήσουμε τώρα αυτά για να πάμε στο μείζον ζήτημα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αρκετές περιοχές καλοκαιριάτικα σφιχτιούν με έντονες αντιδράσεις να υπάρχουν στην Ερμιονίδα. Χαρακτηριστικές ήταν για μία ακόμη φορά οι αναφορές του Δημάρχου. Ασφυκτική έχει αρχίσει να γίνεται η κατάσταση σε αρκετούς δήμους καλοκαιριάτικα, με το μείζον ζήτημα των σκουπιδιών να επανέρχεται.
Το πρόβλημα μοιάζει να είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή της Ερμιονίδας. Το μεγάλο πρόβλημα δεν αφορά μόνο το Δήμο Ερμιονίδας, όλη την Πελοπόννησο, αλλά ο Δήμος Ερμιονίδας έχει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις. Και όπως ξέρετε, εγώ δεν ήμουν υποψήφιος. Υπέβαλα και την παραίτησή μου τον περασμένο μήνα για τον λόγο αυτό, διότι με αισθάνθηκα ότι εμπέζομαι. Είναι τραγωδία το πρόβλημα που ζούμε εμείς στην Ερμιονίδα, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα σε μια τουριστική περιοχή. Και εισπράττω θα γίνει αυτό το περιβόητο εργοστάσιο, από το 2011 είναι που το ακούω, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο Δήμος Ερμιονίδας υφίσταται τις περισσότερες συνέπειες από όλη αυτή την ιστορία. Μιλώντας στην τηλεόραση Best, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας μεταφέρει την αγωνία του για αυτήν την κατάσταση που έχει υπάρξει με τα σκουπιδοδέματα. Για το 2010, το καλοκαίρι προεκλογικά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με κάποιους δημάρχους στην περιοχή μας, σχεδίασαν αυτό το δεματοποιητή. Σκέφτηκαν να δένουν τα απορρίμματα σύμμικτα κιόλας με δέματα και να κλείσουν τις χωματερές. Εδώ οι άλλοι δήμοι, και τον Άφτιον και το Άργος και όλοι οι άλλοι δήμοι, εκτός από την Πύλο, έχει αυτή όμως μια χωματερή, έχουν τις χωματερές ανοιχτές και βολεύονται μια χαρά. Μέχρι να γίνει το εργοστάσιο, τουλάχιστον, και αυτό είναι λογικό. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να κλείνεις τις χωματερές, δηλαδή τον τόπο που πηγαίνουν τα σκουπίδια, αν δεν έχεις μια εναλλακτική λύση. Και παλιά μας έλεγαν να υπάρχουν όμως χωματερές. Σας επέβαλαν να κάνετε χωματερές. Κοιτάξτε, αυτό είναι παλιά ιστορία. Εγώ, όταν ήμουν δήμαρχος του Δήμου Κρανιδιού, είχα αντισταθεί στο να κλείσουν οι χωματερές, μέχρι να γίνει τουλάχιστον χώρος υγειονομικής σταφής κάπου στην Πελοπόννησο ή να γίνει εργοστάσιο. Το θυμόμαστε εδώ και στην περιφέρεια που είχατε πάει τότε. Ο Δήμος Ερμιονίδας και εγώ και η παράταξη που διοίκησε το Δήμο είμαστε όμοιροι λοιπόν μιας κατάστασης, και αυτό το είχα τονίσει από την αρχή. Είχα παραιτηθεί πριν από 1,5 χρόνο πάλι. Δεν έγινε δεκτή η παραίτησή μου. Οι υποσχέσεις τότε κουβαλήσαμε κάποια σκουπίδια στην Αθήνα, στο Χιτά Φιλής Αττικής. Και τώρα πάλι το ίδιο έγινε. Παρότι η απόφαση ήταν πριν από το Πάσχα, υπήρχαν οι εκλογές. Γι' αυτό συσσωρεύτηκαν απορρίμματα κάτω. Τώρα έχουμε 25 μέρες να μαζέψουμε σκουπίδια εκεί. Μαζεύουμε τις 4 τελευταίες μέρες και τα στέλνουμε. Πού ακούστηκε αυτό? Στην Αθήνα. Αυτό είναι τραγικό. Είναι σχιζοφρενικό. Και ζητώ συγγνώμη και από τους πολίτες της Αθήνας, τους δημότες της Αττικής. Στα ζητήματα του καλοκαιριού τώρα, όπου οι Έλληνες, παρά το γεγονός ότι επιθυμούν λίγες ημέρες ξεκούραση και χαλάρωση, αυτό δεν είναι για όλους εφικτό. Άλλωστε, όσοι ξεφεύγουν για λίγες ημέρες προτιμούν περιοχές όπου μπορούν να φιλοξενηθούν από φίλους ή συγγενείς. Σε σπίτια συγγενών και φίλων θα προτιμήσουν να πάνε φέτος οι Έλληνες διακοπές και λιγότερες μέρες, προκειμένου να τους βγουν πιο οικονομικά. Πάμε διακοπές. Πού θα πάτε? Θα πάμε Σάμο. Έχω φιλοξενούμενος, οπότε θα με φιλοξενήσουν εκεί πέρα. Οπότε είναι μια εβδομάδα και με οικονομικά, ναι. Τα τελευταία χρόνια πάντα πηγαίνουμε σε κάποιον φίλο για να μοιραστούμε τα έξοδα, παρέα, όσο γίνεται τα περιορίσουμε. Θα πάμε, ναι. Έτσι λέμε. Πώς θα πάτε? Ένα πενταήμερο, εξαήμερο. Θα σας φιλοξενήσουν ή θα μείνετε σε ξενοδοχείο? Ναι. Έτσι, πιο οικονομικά επιλέξατε για φέτος? Πιο οικονομικά επιλέξαμε για φέτος. Ναι, θα πάω. Κάπου ήρεμα. Αναλόγως, να πάω σε κάπου που να μου αρέσει. 4-5. Όσοι πάλι από τους Έλληνες δεν πάνε φέτος διακοπές, είναι λόγω υποχρεώσεων, δουλειών αλλά και μεγαλύτερης οικονομικής στενότητας. Καλά, γιατί πήγα τις άλλες χρονιές για να πάω και φέτος? Γιατί δεν θα πάτε? Δεν θα πάω. Δεν θα πάμε. Ήδη. Εδώ ήρθα, στα μέρη. Το πείτε μας μόνο. Όχι, όχι, δυστυχώς. Όχι, έχουμε σημαντικό μαγαζί και γι' αυτό υπάρχει δουλειά. Το βλέπω. Όχι, δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δουλειές εδώ. Μένουμε στο κλίμα αυτό για να δούμε τώρα πώς κυμαίνεται η τουριστική κίνηση στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας. Οι προοπτικές είναι πολλές, αλλά είναι πολλά και εκείνα που πρέπει να γίνουν. Η παραλία της Μικρής Μαντίνιας ενδείκνεται για τουρισμό, καθώς έχει εξελιχθεί με πολλά παραλιακά μαγαζιά, ωραίες παραλίες και πολλές παροχές. Ναι, είναι η πρώτη χρονιά που εμφανίστηκαν ξένοι τουρίστες μετά από 5 χρόνια. Από άλλες χρονίες πιο μειωμένη. Δεν υπάρχει, θα αποτελεσμίσει την παραλία να τη δει και ο Δήμαρχος που ζητάει να πάρει τέλη, τέλη που βεβαιώνει σε και αυτά. Δεν πήρουν όμως τα πιστεύω, δεν πήρουν όμως τα πιστεύω, ό,τι πήγε ο πελάτης πληρώνει. Είναι πολλά τα αυτά, δεν αντέχουμε.
Έχουμε φτάσει στα όρια μας, τα μαγαζιά θα κλείσουν όλα. Είναι μειωμένα από αυτό, αλλά η κίνηση θεωρώ ότι είναι πεσμένη λόγω ότι δεν έχει ο κόσμος χρήματα. Η Καλαμαθέα έχει προτείνει την παραλία, αλλά δεν κινούν τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, γιατί και οι βενζίνοι δεν υπάρχουν. Όταν έρχεται τώρα μια κουίνια, είναι πέντε άτομα και παίρνουν μια πορτοκαλάδα και ένα νεράκι μικρό. Καταλάβατε. Έχει τελειώσει ο ελληνικός λαός. Έχει τελειώσει. Να μας πούνε όμως πού θα φτάσει αυτό το πράγμα και πώς θα διαρκέσει, τι διάρκεια θα έχει, να μας το πούνε αυτό. Παρ' όλα αυτά, οι καταστηματάρχες επισημαίνουν ότι η κίνηση είναι υποτονική ακόμη και τα βγάζουν δύσκολα πέρα, αναμένοντας κάτι καλύτερο τουλάχιστον για τον μήνα Αύγουστο. Η κίνηση ουσιαστικά τώρα ξεκινάει για τις περιοχές αυτές από ξένους. Δεν υπάρχει τίποτα, αφού δεν έχουμε κρατήσει τα δωμάτια. Τα δωμάτια είναι άδεια. Ανέβητε πάνω να τα δείτε. Όχι μόνο τα δικά μου, όλο το χωριό. Εκτός από ορισμένοι που λένε ότι είναι φιλοξενούμενοι, δεν υπάρχει φιλοξενία στην Μαντίνια. Δεν κρατάνε τον νερό του πατέρα, θα φιλοξενήσουν κόσμο στα σπίτια. Εγώ μόνο αναψυκτικά και καφέδες, κατήργησα την κουζίνα και δεν είχε κόσμο να φάει. Θα το φωτογραφήσω, θα το δείξω αυτό το πράγμα. Θα είδε και τα μαγαζιά αυτά τώρα. Τέλειος, οι επαγγελματίες για κάτι καλύτερο καταφεύγουν και στην ψυχαγωγία των τουριστών, εμπλουτίζοντας τις παροχές των καταστημάτων με ζωντανή μουσική, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει το νυχτερινό μπάνιο και όχι μόνο σε πολύ προσιτές τιμές. Μπορεί να πει τον καφέ, θεωρώ ότι είναι η πιο οικονομική παραλία γενικότερα από όλες τις άλλες. Δεν πληρώνει ξαπλώστρα. Έχει παροχές από τα μαγαζιά, από όλα τα μαγαζιά. Όλη τη διάρκεια της μέρας. Κάποια μαγαζιά εδώ έχουν κάποια ζωντανά προγραμματάκια, live και τέτοια, όπως και εμείς. Οι ομπρέλες, οι ξαπλώτες σε όλα τα μαγαζιά στη Μικρά Μαντίνια και γενικά στην Καλαμάτα είναι δωρεάν, μόνο ό,τι φάνε και την πιούνε. Ναι. Φαγητό, ποτό, αναψυκτικό, πρωινό. Να τονίσω ότι γενικότερα όλα τα βράδια κάνουμε από διάφορα γκρουπάκια live, ξεκινάνε στις 9.30 με όχι τιμές, με τιμές τις ίδιες που δουλεύουμε καθημερινά. Δείτε σε λίγο. Διαπαραταξιακή για το ΤΑΙΠΕΔ. Ανάστατη αργολίδα από τις κλοπές. Να έρθουμε εμείς τώρα στα οικονομικά και στα όσα εξελίσσονται στο χώρο των ακινήτων. Στο επίκεντρο οι αλλαγές που έρχονται στη φορολογία τους. Ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου σε όλα ανεξαιρέτως τα κτίσματα, στα εντός σχεδίου οικόπεδα και στις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης. Το έκτακτο χαρακτήρα χαράτσης της ΔΕΗ φεύγει και έρχεται ο μόνιμος ΕΝΦΑ σε συνδυασμό με το νέο ΦΑΠ. Φέτος φορολογούνται διαμερίσματα, μονογατοικίες, εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα, κτίρια βιοτεχνιών, κτίσματα επαγγελματικής στέγης, παντός είδους αποπεραδομένα κτίσματα που δεν ηλεκτροδοτούνται ή μητελείς οικοδομές με ή χωρίς εργοταξιακό ρεύμα. Θέσεις στάθμευσης, πιλωτές, αποθήκες και λοιποί βοηθητικοί χώροι, πισίνες σε κοινόχρηστους χώρους ακινήτων. Στη Μεσσηνία ο φόρος θα αρχίζει για τα κτίσματα από τα 2,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης έως και 7,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές με τις υψηλότερες αντικειμενικές. Για τον υπολογισμό του ΕΝΦΑ εφαρμόζονται συντελεστές που κλιμακώνονται με βάση την παλαιότητα, την περιοχή, την θέση, τον όροφο και άλλα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που θα καταβάλλεται από φέτος από όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον όσοι έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Ο νέος ΦΑΠ, ο οποίος θα ισχύει συμπληρωματικά και ταυτόχρονα με τον ΕΝΦΑ, θα έχει αυξημένο φορολογικό όριο στις 300.000 ευρώ από 200.000 ευρώ που είναι σήμερα, καθώς και περισσότερους συντελεστές, αφού από 5 γίνονται 6, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη προοδευτικότητα. Οι συντελεστές θα κυμαίνονται από 0,2 έως και 1% για ακίνητα των οποίων η αντικειμενική αξία ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται μικρή μείωση των συντελεστών που ισχύουν σήμερα από 0,3% και 0,6% σε 0,25% και 0,5%. Άκρως χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν στην εφημερίδα Σημερινή. Για ένα διαμέρισμα 125 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Ηρών στην πόλη της Καλαμάτας με συντελεστή παλαιότητας 1,2, ο συνολικός φόρος βγαίνει στα 583 ευρώ. Για ένα διαμέρισμα στην οδό Ναβαρίνου 140 τετραγωνικών μέτρων με συντελεστή παλαιότητας 1,25, ο συνολικός φόρος εκτινάσεται στα 1.092 ευρώ. Όσον αφορά τα αγροκτήματα, 20 στρέμματα στην υπερχογία με καλλιέργεια ελιών βγάζουν συνολικό φόρο 48 ευρώ, ενώ 40 στρέμματα στην Μεσίνη με μονοετή καλλιέργεια δίνουν 105,6 ευρώ. Δείτε σε λίγο. Blackout στην Τρίπολη. Μαζί ο ΑΕΔ και τουριστικός οργανισμός. Ο
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στη Νέα Νεμέα. Ο συνεταιρισμός πλέον μπαίνει σε μια νέα βάση με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών του. Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης στη Νέα Νεμέα. Για την καινούρια διοίκηση και την όλη διαδικασία μίλησε ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης, κ. Γεωργούσης, ο οποίος και βγήκε πρώτος από την συγκεκριμένη διαδικασία, λαμβάνοντας 118 ψήφους. Η Ένωση Νεμέας έγινε αγροτικός συνεταιρισμός με 1.489 μέλη. Είναι από τους τρεις μεγαλύτερους συνεταιρισμούς στην Πελοπόννησο και παραμένει συνεταιρισμός. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να επιτρέψω και οι συνεργάτες μου να γίνει ΑΕ η Ένωση, γιατί σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Εάν γινόταν ΑΕ, αμέσως θα είχαμε τη διαδικασία μετά από ένα χρόνο της άκουσης μετοχικού κεφαλαίου. Η παραγωγή ήταν αδύνατο να συμμετέχουν οικονομικά τουλάχιστον από 1.000 μέχρι 2.000 τη μερίδα ο κάθε συνέτερος, που έτσι θα δινόταν η ευκαιρία σε ιδιώτες, όπως έχει γίνει και σε άλλες ενώσεις και ως άλλες ενώσεις, και επιπλέον θα χανόταν το κεντρικό κεφάλαιο του συνεταιρισμού και των συνεταίρων και θα πήγαινε σε χέρια ιδιωτών. Λοιπόν, εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπαμε αυτό το πράγμα να γίνει στην ΕΜΕΑ. Εγώ έχω πει πάλι ότι την Ένωση δεν θα την εγκαταλείψω, δεν θα εγκαταλείψω τους συνεργάτες μου. Αυτός ήταν ένας λόγος που συμμετείχα σε αυτή τη διαδικασία των εκλογών για να τους στηρίξω. Δεν θα είμαι βέβαια στη θέση του Προέδρου της Ενώσεως, θα είναι κάποιος συνεργάτης μου, θα τους στηρίξω, γιατί με στήριξαν 12 χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι με ένα έργο σημαντικό και αυτό αναγνωρίστηκε από τον κόσμο και γι' αυτό είχαμε και τη συμμετοχή του κόσμου και την εκτίμηση στο πρόσωπό μας για να ξαναεκλέξει πάλι τους συνεργάτες μου. Αυτό που μου λέτε για το Δήμο. Ο 1 Σεπτέμβρη πραγματικά, όπως προβλέπεται από τον νόμο, θα ορκιστεί η νέα δημοτική αρχή. Τα πράγματα δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολα. Χρειάζεται μια ψυχραιμία. Χρειάζεται να μπουν κάποια πράγματα που εκτιμούμε εμείς ότι δεν έχουν γίνει να γίνουν. Και από εκεί και πέρα ο Κώστας ο Καβατζής, σαν δήμαρχος, έχει την πλήρη ευθύνη και να πω και την αξιοδότηση από εμάς να λειτουργήσει και να πω κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή να λειτουργήσει και χωρίς βαρύδια, έτσι, χωρίς βαρύδια, να λειτουργήσει εν λευκό και θα αξιολογήσει τους ανθρώπους που θέλει σε όποια θέση θέλει και από εκεί και πέρα πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Δείτε σε λίγο. Οδός Λεωνιδίου. Κοντά στα όρια του Μύρου. Ανάβαση στην κορυφή του Ταϊγέτου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εμείς και να καλησπέρισουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Λάμπρου για ένα μείζον θέμα που αφορά όχι μόνο την Κόρινθο, αλλά ολόκληρη την περιφέρεια. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Θέμη, καλησπέρα σε όλους. Είχαμε σήμερα ουσιαστικά την ανακοίνωση της κατανομής του ΕΣΠΑ, αρκετά τα δις. Δεν ξέρουμε πόσο πάνε στην περιφέρεια και πόσο στην πραγματική οικονομία, αλλά περιμένουμε πολλά ως το μοναδικό πρόγραμμα ουσιαστικά που έχει απομείνει χρηματοδοτικά. Θέμη, πρέπει να σου πω και να θυμηθούμε όλοι μαζί ότι στην Ελλάδα έχουμε φάει τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα ατελείωτα δις. Τρία πακέτα τελών κλπ. Ατελείωτα δις. Δύο-τρία ΕΣΠΑ ατελείωτα δις. Και παρόλα αυτά, καμία υποδομή δεν φτιάξαμε ουσιώδη και ουσιαστικά η χώρα πτώχευσε. Τώρα έχει μείνει μια τελευταία ευκαιρία, το τελευταίο ΕΣΠΑ. Αυτό το τελευταίο ΕΣΠΑ, λοιπόν, το οποίο σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κωνσταντινούπολου είναι 20 εκατομμύρια δραχμές, είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία να γίνουν κάποια έργα υποδομής, απαραίτητα για την ανάπτυξη και της Ελλάδας και της Πελοποννήσου κατ' επέκταση. Το ζητούμενο είναι, όπως διάβασα εγώ την ανακοίνωση αυτή, ότι η κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια σταθερά και με συνέπεια ολοκλήρωσε τους αγγέλους και τους έστεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δουλειά συλλογική δηλαδή. Δεν μπορεί να τη χρεωθεί κάποιος. Τι χρεώνονται εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες υπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα. Τι χρεώνονται περιφέρειες, τι χρεώνονται δήμοι, τι χρεώνεται και το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση θετική είναι η εξέλιξη, αρκεί και αυτό το πακέτο να μην πάει χαμένο στη χώρα αυτή. Αυτό είναι το βασικό και είδαμε και τα προηγούμενα, όπως είπες και εσύ, και νομίζω πολύ καλά έκανες και το έθιξες έτσι. Τι έχουμε αφήσει πίσω μας, τι εκατομμύρια, τι δισεκατομμύρια έχουμε αφήσει πίσω μας, ανεκμετάλλευτα. Και είδαμε και σε τι σημείο φτάνουμε πάντα την τελευταία στιγμή να τρέχουμε για το ΕΣΠΑ, να τρέχουμε για τις εντάξεις, να φτάνουμε στο σημείο των υπερεντάξεων. Από την άλλη, να φεύγουν έργα έξω, να μένουν έργα μισά. Τα βλέπουμε και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να μας στεναχωρούν και να μας προβληματίζουν.
Και αυτό γίνεται γιατί ακριβώς αυτή τη χώρα έχουμε μάθει να λειτουργούμε με έναν τρόπο επαρχιώτικο παντελώς. Είμαστε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε οι επαρχιώτες της Ευρώπης, για να μην πω ότι είμαστε οι φτωχοσυμπέθεροι της Ευρώπης. Το ΕΣΠΑ στις άλλες χώρες όχι μόνο αξιοποιήθηκε, αλλά τις λάμπρινες τις χώρες. Στη δική μας χώρα διαβάζεις τι γίνεται, λέει ο Ρακητζής, διαβάζεις και διαβάζουμε όλοι καθημερινά ότι ακόμα και αυτά τα πακέτα τα οποία είναι ευρωπαϊκά χρήματα κάποιοι επειδή βρίσκουν τρόπο και τα τρώνε. Παρ' όλα αυτά η ελπίδα πρέπει να παραμείνει. Τα τελευταία χρόνια οι κυβερνητικές συνεργασίες έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και δεν έχουμε και άλλο τρόπο και άλλη ευκαιρία είναι η αλήθεια. Αν δηλαδή και αυτά τα 20 δις δεν αξιοποιηθούν γόνιμα, δεν γίνουν έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για να προχωρήσει η πραγματική οικονομία. Αν δεν πέσουν σε τομείς τέτοιους που θα κάνουν βιώσιμη οικονομία και θα δημιουργούν επιμέρους μικροοικονομίες. Άρα στην Πελοπόννησο τα λεφτά δεν πέσουν σε τομείς που τους έχει ανάγκη ομοριές, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας για μία ακόμα φορά. Πολύ σωστά αυτό που επισημαίνεις. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε εγώ τώρα στην Τρίπολη και στην συνάδελφο την Ελένη την Τράκα. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Θέμη, από την βροχερή, τη γεμάτη ηρασία πόλη της Τρίπολης. Εμείς την γλιτώνουμε πάντως ακόμα. Δεν έρχεται προς τα κάτω, μένει φαίνεται σε εμάς η βροχή, αλλά δυστυχώς μας δημιουργεί αρκετά προβλήματα και όχι μόνο αυτό, ακυρώνει και παραστάσεις. Γιατί σήμερα ήταν προγραμματισμένη και να δοθεί η παράσταση πλούτος του Αριστοφάνη με το Στάτη Τσάλτη, το Κώστα Μπουτσά. Περίμενε πολλοί κόσμος να δει αυτή τη θέατρη και παράσταση του Άλλου Αγίου Γεωργίου. Και κακοκαιρία μας τα χάλασε. Και έτσι θα περιμένουν οι φίλοι του θεάτρου και των ηθοποιών που ανέφερα να δουν την παράσταση τη Δευτέρα. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον blackout όμως που είχατε στείλει. Ακριβώς, σχετικό με την κακοκαιρία, γιατί πιθανόν βέβαια υπόθηκε ότι είναι από πουλί το blackout. Μας έχουν συχνά blackout στην Τρίπολη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν σήμερα το μεσημέρι, στις 3:30, η πόλη της Τρίπολης αλλά και πολλές περιοχές γύρω από την Τρίπολη, αλλά και πιο μακριά, η Βιτίνα, το Λεβίδι, η Τεγέα, χωριά του Παλάνθου, ο Άγιος Πέτρος και Νουρίας και άλλες περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα, αφού σύμφωνα με τον διευθυντή του ΔΔΕ Τρίπολης, του κυρίου Σάσαλου, ένα πουλί πήγε στον υποσταθμό της ΔΕΗ που βρίσκεται στην οδό Σπάρτη στην Τρίπολη, μπλέκτηκε εκεί στα καλώδια κλπ. Έκανε μάλιστα και σοβαρή ζημιά αφού κατέστρεψε ένα διακόπτη και έτσι η πουλή της Τρίπολης έμεινε χωρίς ρεύμα. Τώρα τι ακριβώς συμβαίνει δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είπαμε είναι τακτικά τα blackout και το θέμα είναι ότι δημιουργήθηκε πέραν από την πόλη μεγάλο πρόβλημα στο Παναρκαδικό νοσοκομείο. Εκεί κάτι συνέβη και με τη γεννήτρια του νοσοκομείου, αναγκάστηκε ο διευθυντής και η τεχνική της ΔΕΗ να πάνε στο νοσοκομείο να δουν τι ακριβώς συνέβη, αλλά στις δηλώσεις τους ανέφεραν πως δεν ήταν θέμα τη ΔΕΗ αλλά κάτι με τη γεννήτρια του νοσοκομείου. Και ανέλαβαν στη συνέχεια οι ηλεκτρολόγοι και οι τεχνικοί του νοσοκομείου να αποκαταστήσουν την όλη βλάβη ζημιά, δεν ξέρω πώς να το πω. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι δεν θα έχουμε και το υπόλοιπο διάστημα του καλοκαιριού που μένει πάλι blackout και να πούμε θέμη ότι έχουμε και πολλές φωτιές από κεραυνούς. Και χθες στην Κοντοβάζενα που ήταν μεγάλη φωτιά ήταν από τη Κεραυνό. Και σήμερα είχαμε άλλη φωτιά από Κεραυνό και στο χορέμι της Μεγαλόπολης, αλλά και λίγο έξω από την Τρίπολη. Γενικά δηλαδή η κακοκαιρία έχει και τέτοια προβλήματα δημιουργήσει στην περιοχή της Αρκαδίας. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα τώρα, γιατί φαίνεται ότι συνεργάζονται και ενώνουν και τις δυνάμεις τους ο ΕΔ με τον τουριστικό οργανισμό Πελοποννήσου. Έτσι ακριβώς πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη, όχι βέβαια στην Τρίπολη, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, ο περιφερειακός διευθυντής του ΑΕΔ. Δέχτηκε τον πρόεδρο του Περιφερειακού του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, τον Μαρινάκο, τον κύριο Κώστα Μαρινάκο, τον αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Πολάλη και τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του οργανισμού, τον κύριο Διαμαντόπουλο, που είναι από την Αχαΐα. Και κύριο θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η διερεύνηση των τοπικών αναγκών και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων για την προώθηση τόσο της απασχόλησης που ενδιαφέρει τον ΟΑΕΔ, όσο και της τουριστικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο, που ενδιαφέρει βέβαια και τους επιχειρηματίες του τουρισμού.
Να πούμε μάλιστα ότι η συνάντηση αυτή έγινε σε πολύ καλό κλίμα, τέθηκαν πολλά ζητήματα και ένα θέμα που ενδιαφέρει και τη Λακωνία είναι ότι έχει ζητηθεί από τον τουριστικό οργανισμό Πελοποννήσου να προσθεθεί στο πρόγραμμα σπουδών της Επαγγελματικής Σχολής της Σπάρτης, στον ΟΑΕΒ δηλαδή, ειδικότητα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Κάτι που έχει ζητηθεί βέβαια και για τις άλλες σχολές του ΟΑΕΒ σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτοί οι δύο οργανισμοί αποφάσισαν να ενώσουν δυνάμεις και αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Καλή σου νύχτα. Καλό βράδυ. Πάμε εμείς τώρα στην Λακωνία και στον συνάδελφο τον Γιάννη τον Παυλάκο. Για να ξεκινήσουμε ένα θέμα που θα δείτε και εσείς και τα χαρακτηριστικά πλάνα και θα μας πει και ο Γιάννης πολλά περισσότερα. Οδός Λεωνίδου, Γιάννη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα από τη Σπάρτη, στους φίλους τηλεθεατές τηλεόραση Best και στη Λακωνία βεβαίως μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Οδός Λεωνίδου έχει γίνει πλέον μύθος και κοντεύει να φτάσει και την πολυφημία του βασιλιά Λεωνίδα, έτσι, γιατί από εκεί έχει βγει και το όνομα της Λεωνίδου. Ένα έργο, Θέμη, που σήμερα σε έχουμε στείλει κάποια πλάνα και με τη βροχή. Να βλέπουμε και τα πλάνα. Ναι, 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 ναι. Και με τη βροχή, γιατί είχαμε το μεσημέρι έτσι μια μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης. Είχαμε ένα μπουρίνιδο το μεσημέρι. Αρκετά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν. Το έργο της ανάπλασης της Λεωνίδου, λοιπόν, Θέμη, είναι ίσως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα που έχουν γίνει ποτέ στην πρωτεύουσα της Λακωνίας. Ίσως να φτάνει στο ίδιο μήκος συζήτησης με το έργο που είχε πραγματοποιηθεί πριν από πολλά χρόνια με την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Σπάρτης. Όταν ολοκληρώθηκε βεβαίως, σε άλλους άρεσε, σε άλλους όχι. Μέχρι να ολοκληρωθεί η κεντρική πλατεία της Σπάρτης που έγινε, όπως ξαναλέω, πριν από πολλά χρόνια, είχαν ακουστεί πολλά. Ερχόμενοι στο σήμερα, βλέπουμε και τα πλάνα, έχουν γίνει αναπλάσεις των πεζοδρομίων, αλλά αυτές τις μέρες αλλάζει και το οδόστρωμα. Για τον λόγο αυτό, έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στη Λεωνίδα από την διασταύρωση του Τηλικούργου μέχρι την διασταύρωση της όδωρος Αμαλίας. Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του Λεωνίδου θα πρέπει να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι όμως, γιατί δεν θέλει κανείς να φανταστεί τι μπορεί να παρακολουθήσει αν πιάσουν τα πρωτοβρόχια του φθινοπόρου. Σήμερα όμως με τη βροχή δεν χρειάζεται να έρθει το φθινόπωρο, Θέμη. Λάσπες παντού και οι κάτοικοι στα πρόθυρα εγκεφαλικού. Ένα έργο που είχε αναστατώσει την πόλη, είχε αναστατώσει πιο πολύ βεβαίως τους κατοίκους αλλά και τους πολίτες που περνάνε. Να φανταστείτε, η Λεωνίδου είναι μία από τις πιο κεντρικές οδούς της Σπάρτης, είναι μία φαρόλ της Καλαμάτας. Να φανταστείτε, ένας πολύ κεντρικός δρόμος, είναι παλαιολόγου Λυκούργο, μετά έχει τη Λεωνίδου και μετά κάποιες έτσι άλλες οδοί εδώ στη Σπάρτη, οι οποίες είναι μείζων σημασίας για το κυκλοφοριακό. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης έχει ανέλθει στα 1.289.000, ο προϋπολογισμός της μελέτης ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έργο αυτό, Θέμη, ήταν και ένα αγκάθι για τον Δήμαρχο Σπάρτης, τον απερχόμενο πλέον Δήμαρχο Σπάρτης, Σταύρο Αργυρητάκο, ο οποίος του ρίξαν μεγάλες ευθύνες, επειδή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου στο πρόσωπο του Δημάρχου ταυτίσανε την εικόνα της Λεωνίδου και τη σημερινή κατάσταση. Τα πλάνα είναι χθεσινά που σας έχουμε στείλει. Ναι, ναι. Σήμερα, φανταστείτε, είναι μια μικρή λίμνη όλο αυτό το κομμάτι. Κατανοητό. Γιάννη, πάμε στο άλλο. Ελπίζουμε να γίνει κάτι σύντομα, γιατί δεν αντέχεται αυτό το σχετικό. Πάμε λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάβαση στην κορυφή του Ταϊγέτου και να βλέπουμε εμείς και χαρακτηριστικά πλάνα. Βεβαίως, σε προφή της Ηλίας, σημαδιακή μέρα και η ανάβαση βεβαίως στην πυραμίδα του Ταϊγέτου. Έτσι, στην κορυφή του Ταϊγέτου, αρσενικό βουνό, όπως λέμε. Που χωρίζει. Έχεις πάει, Γιάννη? Έχω πάει μια φορά. Όμως, εγώ προσωπικά έχω ανέβει δύο φορές. Βέβαια, σε νεότερη ηλικία είναι πολύ όμορφη η διαδρομή. Είναι αξίζει για όποιος δεν έχει πάει να ανέβει. Έχουν ξεκινήσει από σήμερα Λάκωνες, πεζοπόροι, φίλοι ερασιτέχνες, ορειβάτες, τουρίστες που θέλουν να δουν τον κόσμο από ψηλά. Ξεκινάνε την πορεία τους, Θέμη, για την υψηλότερη κορφή του αρσενικού βουνού, του Ταϊγέτου, εκεί που στέκεται η πιο όμορφη και γνωστή φυσική πυραμίδα της χώρας, στο Νέα Ηλιά, σε υψόμετρο 2.407 μέτρα. Φεύγοντας από τα τσιμέντα της πόλης, Θέμη, φτάνει με το αυτοκίνητο μέχρι το καταφύγιο του Ταϊγέτου και από εκεί ξεκινά την άνοδο για την κορυφή με τα πόδια. Οι πιο γρήγοροι και έμπειροι φτάνουν μέσα σε μια μισή ώρα περίπου. Οι πιο χαλαροί όμως χρειάζονται 3 με 4 ώρες ακολουθώντας το γνωστό μονοπάτι. Περνώντας από το σημείο Πόρτες, είναι σαν να φτάνει στην τελική ευθεία. Φτάνει στην κορυφή, προσκυνά την πέτρινη εικόνα του προφήτη Ηλία και ανάβει σε ένα κεράκι στον προφήτη των βουνών, όπως λέγεται. Το εκκλησάκι που λειτουργεί μια φορά το χρόνο.
Όπως έχει ξεκινήσει από σήμερα η πεζοπορία, αύριο 19 παραμονή του Ελιός γίνεται και λειτουργία και βεβαίως ολοκληρώνονται έτσι οι εκδηλώσεις αυτές την Κυριακή που πέφτει Κυριακή φέτος στις 20 του μήνα του Ελιός. Και όπως λέει ο φιλόσοφος λαός για να κλείσω το θέμα από τη Σπάρτη, κάθε χρόνο του Ελιός έρχεται ο καιρός αλλιώς, να και οι βροχές που έχουμε σήμερα. Ωραία. Για να σε ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ. Πάμε στον συνάδελφο τον Ηλία τον Μποζιονέλα από την Αργολίδα. Μας έχει στείλει αρκετά ρεπορτάζ. Είδαμε τα περισσότερα, θα δούμε και άλλα για τα πολιτιστικά. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα από την Αργολίδα. Λοιπόν, είδαμε το μείζον θέμα των απορριμμάτων κυριαρχεί εκεί στην περιοχή της Ερμιονίδας. Πάμε όμως και για το άλλο μείζον θέμα που έχει να κάνει με το ΤΑΙΠΕΔ και τη διαπαραταξιακή που είχαμε τη συνεδρία. Ναι, σήμερα συνεδρίασε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή Φορέων και Πολιτών του Δήμου Ναυπλίων, που έχει συσταθεί με απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να παρακολουθεί τις ενέργειες του ΤΑΙΠΕΔ. Η συνεδρίαση έγινε στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου και ο Δήμαρχος Δημήτρης Κοστούρος προείδρευσε τη συνεδρίαση αυτής. Οι αποφάσεις που πήραν είναι να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Ναυπλίου Δημήτρη Κοστούρου προς τους αρμόδιους φορείς, να τοποθετηθούν άμεσα ταμπέλες σήμανσης στις περιοχές προς πώληση και τέλος να μοιραστεί έντυπο ενημερωτικό υλικό σε όλους τους κατοίκους της περιοχής. Η επόμενη συνεδρίαση, να σας ενημερώσουμε ότι θα γίνει την Τετάρτη στις 23 Εβδόμου 2014. Ωραία, πάμε και σε ένα ζήτημα τώρα που είναι να κάνει. Είδαμε τις τελευταίες μέρες αρκετές επιχειρήσεις της αστυνομίας γενικότερα στην περιφέρεια αλλά και την Αργολίδα και με αποτέλεσμα μάλιστα. Όμως η περιοχή από τη μικροεγκληματικότητα στενάζει, θα έλεγε κανείς. Βέβαια, εδώ συνέχεια κάτι θα έχουμε συνέχεια και να σας το πω πιο διαφορετικά, είναι ανάστατη σχεδόν όλη η Αργολίδα με τις κυκλοπές που είναι επαναλαμβανόμενες. Επικρατεί φόβος και τρόμος στους κατοίκους, οι οποίοι πολλές φορές δεν πάνε και στις δουλειές τους ακόμη, γιατί φοβούνται να αφήσουν τα σπίτια μόνα τους. Αν θυμάστε πριν λίγες μέρες, Θέμη, μέσα από το δελτίο σας είχαμε αναφέρει τις κινητοποιήσεις που κάνουν οι αγροκτηνοτρόφοι φτιάχνοντας το δικό τους φορέα για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και θα κάνουν όπως λένε μόνοι τους περιπολίες. Αγανακτισμένοι είναι και οι κάτοικοι του Κουρτακίου, όπου σήμερα έκαναν διαμαρτυρία στην αστυνομία Άργους, όπου δήλωσαν ότι νιώθουν απελπισμένοι και ανήμποροι στην άνθηση της εγκληματικότητας, γι' αυτό και κοιμούνται με τις καραμπίνες. Το κακό θέμα είναι αν έρθουν τετατέτ οι κάτοικοι με τους κλέφτες, τότε καλύτερα να μην φανταστούμε τι θα γίνει. Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ και ας ελπίσουμε ότι θα ενταθούν έτσι οι αστυνομικοί έλεγχοι σε ολόκληρες περιοχές για να ενισχυθεί και το αίτημα της ασφάλειας, το αίσθημα της ασφάλειας στον κόσμο. Καλή σου νύχτα. Καλώς βράδυ. Μέζουμε εμείς τα της Αργολίδας και στον Ναύπλιο, σειρά πλούσιων δράσεων και εκδηλώσεων περιλαμβάνει το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Δήμα. Στο Δήμο αυτό πάμε να δούμε τι δήλωσε ο καθήλυνα αρμόδιος εκπρόσωπος. Με πηγή την ιστορία και τα αρκετά ερεθίσματα που υπάρχουν στην περιοχή και με έντονη πολιτιστική αναφορά, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας και τον Ναύπλιο. Φέτος όντως έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις, πολύ ποιοτικές και πολλές σε αριθμό και προσπαθούμε να υπάρχει και ποικιλία. Η στόχευσή μας λειτουργεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Σκεφτόμαστε ότι είμαστε μια πόλη της Αργολίδος. Η Αργολίδα είναι ένας ξεχωριστός τόπος. Όλοι γνωρίζουμε τη μεγάλη σπουδαιότητα των αρχαιολογικών σημείων της Αργολίδος και από εκεί και πέρα έχουμε και το φεστιβάλ Επιδαύρου που κατά τη γνώμη μου και νομίζω ότι συντάσσουμε και με τη γνώμη εδώ πέρα των ανθρώπων στην Αργολίδα είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς για όλη την Ελλάδα. Εμείς προσπαθούμε να συμπληρώσουμε στην ουσία αυτές τις εκδηλώσεις, προσφέροντας και πιο μοντέρνες επιλογές. Ως εκ τούτου, στο Ναύπλιο φέτος, πέρα από το Φεστιβάλ Ναυπλίου, που είναι η κορονίδα των εκδηλώσεών μας, όπου είχαμε φέτος τη δυνατότητα να απολαύσουμε και φέτος 10 μοναδικές μουσικές βραδιές, όσοι ναυπλιώτες ήρθανε, απολαύσανε, να το πω τελείως σχηματικά, έναν τενόρο, μία σοπράνο, συμφωνικές ορχήστρες, έναν από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες σε παγκόσμιο επίπεδο, πιανίστες, ανερχόμενους μουσικούς κ.ο.κ. Δεν είναι κάτι απλό για μια μικρή πόλη αυτό να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Στη συνέχεια είχαμε μέσα στον Ιούλιο ένα διεθνούς φήμης μουσικό χορευτικό σύνολο, το Martha Graham Dance Company. Η Martha Graham είχε χαρακτηριστεί ως η χορεύτρια του αιώνα και το χορευτικό αυτό σύνολο είναι ένα από τα πιο διακεκριμένα παγκοσμίως
και οι εντυπώσεις φυσικά όσων πήγανε ήταν ιδιαίτερες και μάλιστα το χορευτικό αυτό σύνολο ξεκίνησε από τον Ναύπλιο, κατέληξε από το Ηρώδιο και πολλοί ναυπλείς οι οποίοι ήταν εδώ πέρα το σύνολο πήγανε και στο Ηρώδιο για να επαναλάβουν την εμπειρία. Στη συνέχεια δώσαμε βαρύτητα στην έντεχνη μουσική σκηνή και τώρα 18-19 Ιουλίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, θα απολαύσουμε ροκ μουσική από τον επιτυχημένο, βάση του επιτυχημένου θεσμού Rock Festival της Πύλης Πολιτισμού, που γίνεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Και την άλλη εβδομάδα, 24-25, θα έχει την τιμητική του το Ρεμπέτικο, οι άνθρωποι της Πρόνοιας, με προτεργάτη τον κύριο Μανό, οργάνωσαν ένα φεστιβάλ το οποίο ελπίζουμε ότι θα αντέξει στον χρόνο. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ο Αύγουστος που επιφυλάσσουμε νέες μουσικές και καλλιτεχνικές εκπλήξεις που θα τις ανακοινώσουμε σε επόμενο στάδιο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι το Ναύπλιο, όπως γνωρίζετε, έχει υποβάλει πρόταση για πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021 και το 2015 θα κατατεθεί ο φάκελος. Είναι λοιπόν και για μας ένα στοίχημα να μπορέσουμε να δούμε τις δυνάμεις μας, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Απίστευτο! 500.000 επιλογές με την επιδότηση της νέας σου σύνδεσης. Σε tablet! Το μυθιστόρημα ή όλη την τριλογία. Εσύ το άσπρο, εσύ το μαύρο. Και για μένα, λέω να τα πάρω όλα. Ψάχνεις το καλύτερο για την επικοινωνία σου. Ψάξ' το στα tablet. Αφού εδώ είσαι. 290 ευρώ απίστευτη επιδότηση σε 500.000 προϊόντα στο απόλυτο συμβόλαιο W και σταθερή από τη Wii. Τελεία και Παύλη. Στην αθλητική σας τώρα ενημέρωση, την μισή πρόκριση πήρε η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα που έλαβε στον εκτός έδρας ευρωπαϊκό της αγώνα με τη Ροβανιέμι. Σκορ πρόκρισης εξασφάλισε στην Φιλανδία ο Αστέρας Τρίπολης. Αν και βρέθηκαν να χάνουν μόλις το πρώτο λεπτό, οι Αρκάδες ισοφάρισαν τη Ροβανιέμι και έφυγαν με την πολύτιμη ισοπαλία στις αποσκευές τους. Η ρεβάνς στην Τρίπολη είναι για την επόμενη εβδομάδα. Ήταν δεδομένο πριν το ξεκίνημα της αναμέτρησης ότι ο Αστέρας βρισκόταν πίσω από τον αντίπαλό του στη φυσική κατάσταση. Μόλις το πρώτο λεπτό, ο Λαντεμνάκη σκόραρε αποστημένο και στρίμωξε τους Αρκάδες στα σκηνιά. Ευτυχώς για την ομάδα του Στάικου Βεργέτη, η ισοφάρηση ήρθε πολύ γρήγορα, μόλις το 10ο λεπτό, χωρίς πολύ κόπο. Αποστημένο ο Ρόλε τροφοδότησε τον Τσανκαρέ, ο οποίος σκόραρε με το κεφάλι για το 1-1. Από εκεί και πέρα οι Αρκάδες κατάφεραν να ελέγξουν το τέμπο της αναμέτρησης και να καλύψουν το χάντικαμ στη φυσική κατάσταση με την ποιότητά τους. Κατά τη διάρκεια του ματς υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για τον γκολ της νίκης. Η κορυφαία εξ αυτών χάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 85, όταν ο Μπαράλες σημάδεψε δοκάρι με κοντινή προβολή. Ακόμα και έτσι όμως ο Αστέρας παραμένει το μεγάλο φαβόρι για την πρόκριση. Σε μία εβδομάδα στη ρεβάνς του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η ομάδα του Βεργέτη θα έχει μία ακόμα εβδομάδα προπονήσεων στα πόδια της και κατά πάσα πιθανότητα θα παρουσιαστεί σαφώς πιο έτοιμη. Με τον Αστέρα Τρίπολης ξεκίνησαν οι Μπαντής, Λούι, Γκοϊάν, Καλυφάς Σανκαρέ, Πανταλιάδης, Κουρμπέλης, Ουσέρα, Ρόλε, Μπακασέτας, Ντεμπλάσης και Μπαράλες. Τη χαρά της νίκης. Υπάρχει ένα θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Αλλά το μάτς ήταν δύσκολο. Είχαμε θέμα στις τιμένες φάσεις. Πάμε εμείς τώρα να δούμε το κλείσιμο της εκπομπής του Μουντιάλ στην Ερήτο, όπου προσκεκλημένος έδωσε το παρόν ο συνάδελφος του αθλητικού τμήματος του Best, Σωτήρης Γεωργούτζος. Να καλησπέσω και τον Σωτήρη Γεωργούτζο που είναι μαζί μας στο στούντιο. Το ζήσε και αυτό στο Μουντιάλ έντονα και θα το διαπιστώσουν όλοι σε πολύ λίγο. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όποιος αμφιβάλλει ότι το ζήσε έντονα το Μουντιάλ θα το διαπιστώσει. Έχουμε βρει να ξέρεις Γερμανών, Ισπανών,
εάν δεν κάνω λάθος, και Άγγλων περιγραφή, και μετά θα βάλουμε και τη δική σου για να κάνουμε σύγκριση. Χωρίς να έχω ακούσει, δεν πιάνουν μία μπροστά στο Σωτήρι, δεν πρέπει να πιάνουν μία αυτή. Θα το δούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα τα στατιστικά να δούμε. Να πω κάτι, παρότι ο Γιάννης δεν θέλει να το πω, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για τις μεταδόσεις όλων. Και εγώ στην αρχή που είμαι και τόσα χρόνια στη δουλειά, νόμιζα ότι ήσασταν στη Βραζιλία όλοι, έτσι. Και όλος ο κόσμος αυτό νόμιζε, ότι ήσασταν όλοι στη Βραζιλία. Δηλαδή να κάνετε αυτή τη δουλειά από εδώ και με τόσα λίγα άτομα και τόσο πετυχημένα, σας αξίζω συγχαρητήρια και βέβαια στο κανάλι το αθλητικό που στήθηκε. Τα παιδιά έκαναν τη δουλειά του. Αν περνούσε η Ελλάδα, και μην κατηγορηθώ για ντοπιότητα, γι' αυτό πιστεύω ότι ο Παπασταθόπουλος θα άξιζε μια θέση. Όχι στην πρώτη δεκάδα. Μα δεν είναι ψέμα αυτό. Τον έβαλαν μέσα στους καλύτερους παίκτες του τουρνουά. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος ήταν μέσα στους καλύτερους παίκτες του τουρνουά. Σύμφωνα βέβαια, ναι. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, και το λέγαμε και εμείς εδώ ότι ίσως να είχαμε και τα πιο γρήγορα στόπερ του τουρνουά σε αυτό το Μουντιάλ. Οπότε δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Πώς περιέγραψαν τον πιο κρίσιμο γκολ, το γκολ του τελικού του Μάριο Γκέτσε, οι συνάδελφοι από Ισπανία, από Γερμανία. Θα ακούσετε περιγραφές ιδιαίτερες ανάμεσά τους. Και του κυρίου που βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Kann man sich auch mal schon mal vertun. Jetzt noch 8 Minuten zu spielen in der Verlängerung. Danach gibt es dann Elfmeterschießen. Und jetzt kommen sie nochmal, die Deutschen, über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein. Die Möglichkeit für Götze. Tor! Paso Schull, va contra el área pero por afuera, el balón adentro, ¡gol! Για να δούμε το Σούρλε, Σούρλε, Σούρλε θα βγάλει τη σέντρα, σέντρα Γκέτσε, γκολ! Μάριο Γκέτσε, 1-0 στην ωραία σέντρα του Ανδρέα Σούρλε, Μάριο Γκέτσε με βραζιλιάνικο, με αργεντίνικο τρόπο, ο Γερμανός γράφει το 1-0 και η Γερμανία προηγείται στην παράταση. Σ' άκουσαν μέχρι τη Γερμανία. Και φαντάσου τώρα, αυτή ήταν στο γήπεδο. Ναι, ναι. Ο Σωτήρης είναι σε αυτό το ηρωικό εκεί στο καμαράκι. Και ευχαριστώ τα παιδιά πολύ για τη βοήθεια και όλα αυτά τα βίντεο που φτιάχναμε και φτιάξαμε και άλλα. Και όλα τα μάτια του Μουντιάλ τα περιέγραφε. Όχι, όσο μου ζητήσαν μερικά και τα έκανα. Όλα δεν μπορούσαν. Είναι πολύ δύσκολο πάνω στο βίντεο να το κάνει. Είναι τρομερά δύσκολο. Σε κονσέρβα. Δηλαδή είναι, θέλει να πέφτει πάνω στην εικόνα, να πατά πάνω στην εικόνα. Άμα ξεφύγει λίγο μπορεί να γελιοποιηθεί. Να λε άλλα και να βλέπει άλλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αυτό το πραγματάκι σήμερα το μεσημέρι με το Χρήστο Μπελογιάννη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ το συνάδελφο κάτω που το φτιάξαμε, μας πήρε περίπου 2 ώρες. Να σε ρωτήσω κάτι, το έχω απορία αυτό. Πώς γίνεται να έχεις το ίδιο πάθος και στο μάτς της Καλαμάτας με το μάτς του Μουντιάλ, τον τελικό? Γιατί όταν δούλευα στη Θεσσαλονίκη στα σπορ του Βορρά και ο κύριος Μπούζας, αν μας βλέπει τώρα και μας παρακολουθεί, μου έλεγε είτε γάμα τοπικό περιγράφηση για την εφημερίδα, είτε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί για κάποιους η γάμα εθνική, η Β, η Α, είναι το Μουντιάλ το δικό τους, κατάλαβες. Είναι το Μουντιάλ που ζουν αυτή τη στιγμή. Στη Β' Εθνική, στη Γ', στο τοπικό ακόμα. Διαβάστε στην σημερινή που κυκλοφορεί. 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορίου Καλαμάτας. Ο τελευταίος χορός. Θέμα: ο καλλιτέχνης Ανδρέας Καρέλιας. Οι φωτογραφίες του μαγεύουν τον κόσμο. Η κομπίνα με τον υποκυβισμό. Το κύκλωμα στην Πελοπόννησο. Ερευνώνται περισσότερες από 200 περιπτώσεις. Οικονομία: τι θα γίνει τώρα με τις δηλώσεις, ιστορίες φορολογικού παραλογισμού. Αγορά: πάνω φάρμακα βενζίνη, κάτω το καλάθι της νοικοκυράς. Ακόμη, θέμα: τι έδειξε ο έλεγχος από την Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ. Ασύλληπτα ποσά κρύβονται στις offshore της Πελοποννήσου. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ο Λάμδα ΣΑΤ στο διάστημα. Η Aegean πετά στην κορυφή. Νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας για 50.000 ανέργους. Σημερινή. Γιατί ό,τι δεν λέγεται, γράφεται.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Απόλυσος και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.